Σαρ Βορείου Ελλάδος, παρεμβάσεις και δεύτερη ενότητα, στην οποία φιλοξενούμε έναν ακόμη περιφερειακό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, μέλος της περιφερειακής σύνθεσης, της περιφερειακής παράταξης εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Αργύρη Πατακάκη, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα σας, κύριε Χειριστενίδου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Ποντακάκη, καλησπέρα καταρχάς και από εμάς, και φυσικά ο νεότερος περιφερειακός σύμβουλος ανά την Ελλάδα ή γενικώς αυτοδιοικητικός, να το πω έτσι, γιατί υπάρχουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όχι, όχι, ο νεότερος περιφερειακός σύμβουλος στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Μια θέση την οποία με τίμησαν και με έχουν φέρει οι συμπολίτες μας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό γιατί έχουν δώσει βήμα στους νέους, οι οποίοι πλέον με νέες αντιλήψεις, με επαγγελματική αλλά και επιστημονική κατάρτιση μπορούν να φέρουν εις πέρας πολλά θετικά αποτελέσματα. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο, γιατί τώρα αρχικά θα ήθελα να δούμε τη δική σας ματιά σε σχέση με, με το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έγινε πάλι διαδικτυακά, αλλά το οποίο είχε σημαντικά θέματα. Μεταξύ αυτών, ξέρουμε πολύ καλά, η δημιουργία του, η επέκταση μάλλον και η ενίσχυση του ΚΙΤ επάνω στην Ορεστιάδα σε κάτι διαφορετικό, η μετατροπή του. Ένα αυτό που έγινε λίγο φασαρία μες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια θέση την οποία η παράταξή σας υποστηρίζει να μην συνεχίσει να προσδημιουργεί. Βεβαίως, κυρία Χειριστενίδου, πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει ούτε να επεκταθεί ούτε να δημιουργηθεί νέο ΚΙΤ, ιδιαίτερα στον Εύρο, σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, αφού γκραζόμαστε τους πολίτες και την κοινωνία του Εύρου, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί κανένα νέο ΚΙΤ, ούτε να επεκταθεί σε κανένα σημείο της περιφερειακής, της περιφέρειας, με συγχωρείτε, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι ήδη υπάρχουν αρκετοί πυρήνες οι οποίοι είναι σε μια ευαίσθητη περιοχή, στην οποία φυλάμε θερμοπύλες εδώ στα σύνορα, στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλωστε, νομίζω το αποδείξαμε και πέρσι τέτοιο καιρό. Αρχές Μαρτίου υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην περιοχή και είδαμε τη συστράτευση, έτσι, των κατοίκων της, και εκεί της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα σε όλη την περιφέρεια. Βεβαίως. Κυρία Χειριστενίδου, βλέπουμε το πρόβλημα. Είμαστε αλληλέγγυοι. Σεβόμαστε την δυσκολία που αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, αλλά και μη. Αλλά νομίζω ότι η περιφέρειά μας δεν σηκώνει άλλη δομή, ούτε επέκταση, διότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια μας. Είμαστε ούτως ή άλλως μια περιφέρεια με πολύ μεγάλη γεωστρατηγική σημασία. Μια περιφέρεια η οποία έχουμε στα σύνορά μας και τη Βουλγαρία, αλλά και την Τουρκία. Θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή και πολύ σημαντικό στοιχείο να μην επεκταθεί ούτε να δημιουργηθεί άλλο ΚΙΤ. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι βροχή πέφτουν τα δελτία τύπου από την παράταξή σας, κύριε Πατακάκη, σχετικά με πολλά ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν σωρευτεί σε σχέση με την πραγματικότητα της περιφέρειάς μας, και μάλιστα κατηγορείται την περιφερειακή διοίκηση αυτή τη στιγμή του κυρίου Μέτριου για ολιγορία και αφωνία και σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως είπατε προηγούμενα. Θα πρέπει να συνθέσουμε απόψεις. Πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις. Χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ακούσαμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαυρίδη. Οι θέσεις όλων μας είναι αρνητικές. Έχουμε κοινό στόχο. Θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ρεαλιστικό πλάνο, μια σωστή στόχευση, ώστε να έχουμε και τα θετικότερα αποτελέσματα τα οποία όλοι επιθυμούμε. Πιστεύετε δηλαδή ότι η θέση της παράταξής σας σε αυτό το θέμα, όπως και σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν ενσκύψει και στο παρελθόν, θα προκύψουν μιας παράταξης η οποία δεν είχε το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι καθαρά αντιπολιτευτική για την αντιπολίτευση ή έχετε και ουσιώδεις προτάσεις, κύριε Πατακάκη? Είναι κυρίως ουσιώδες. Θα σας πω ότι η αντιπολίτευση δεν είναι το προτέρημα, ούτε το κύριο μέλημά μας, συγχωρείτε. Είναι σκοπός μας είναι να φέρουμε θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα για το καλό όλης της κοινωνίας. Ζούμε όλοι σε αυτή την κοινωνία, ζούμε σε αυτές τις πόλεις, τις περιφερειακές ενότητες, και πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μείνουν σε αυτές τις πόλεις, να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και οτιδήποτε άλλο, και να τους κρατήσουμε εδώ. Είμαστε εδώ για να συνθέσουμε απόψεις
και όχι για να φέρουμε το διχασμό μεταξύ μας. Μάλιστα. Η περιφέρειά μας είναι από τις πραγματικά δοκιμαζόμενες περιφέρειες, τόσο σε οικονομικό αναπτυξιακό επίπεδο, κύριε Πατακάκη, όσο και σε αυτό της υγείας, γιατί νομίζω ότι και η περιφερειακή μας ενότητα, τα βιώσατε μαζί με όλους εμάς, δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από την πανδημία του COVID και ευχόμαστε να μην ξαναεπανέλθει δρυμύτερο κύμα. Δώστε μας λίγο την δική σας έτσι, άποψη σε σχέση με την διαχείριση της πανδημίας από τους κατατόπους έτσι, φορείς και εκπροσώπους. Κύριε Χριστιανίδη, σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση θα πρέπει να τονίσουμε το σημαντικό ρόλο το οποίο είχαν οι υγειονομικοί, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, αλλά και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό, από τους καθαρίστες στα νοσοκομεία, από τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ. Όλους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γιατί η συνδρομή τους ήταν πάρα πολύ σημαντική και καταλυτική. Στην περιφέρειά μας είχαμε όντως ένα αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, το οποίο σίγουρα οφείλεται σε εισρωές και λόγω συνόρων, αλλά και επιστροφές οι οποίοι είχαν έρθει από το εξωτερικό συμπολιτών μας. Κάποια πράγματα έγιναν με ολιγορία, θα πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά, θα έπρεπε η περιφερειακή ενότητα της Δράμας να έχει θέσει κάποια νέα κριτήρια. Θα πρέπει να έχουν βγει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας για να και ευαισθητοποιήσουν, αλλά και για να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός πριν ξεφύγει όλη η κατάσταση αυτή στην τοπική κοινωνία της Δράμας. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης, όλοι είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας. Θα πρέπει όμως να σκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα και να βρούμε όλοι μια κοινή λύση. Τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας, τα οποία είναι για την προσωπική μας υγεία, αλλά και για την υγεία των συμπολιτών μας. Μάλιστα, συλλογικά πρέπει δηλαδή να πρέπει να κάνουμε τα μέτρα για να είμαστε και ασφαλείς και στην επικοινωνία, αλλά και στην επαφή με τους συμπολίτες μας. Το θέμα της ασφάλειας δεν άπτεται μόνο το κομμάτι της υγείας και υγιεινής, κύριε Πατακάκη, αφορά και κάποιες υποδομές οι οποίες είναι και στο τομέα της υγείας φυσικά και εντάξει είναι και έξω ίσως από τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της κάθε περιφερειακής αρχής, αλλά και στο θέμα των υποδομών που αφορά δίκτυα, παρεμβάσεις σε διάφορες άλλες καταστάσεις, αγροτικές υποδομές, κτηνοτροφικές και όλα αυτά. Πώς βλέπετε η περιφερειακή ενότητα Δράμας να λειτουργεί? Γιατί μιλάμε και για εδώ και είστε και εσείς περιφερειακός σύμβουλος εδώ. Προς το παρόν, καλύτερα θα είναι να μειωθούν οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου και να μιλήσουμε στην πράξη και με έργα. Προς το παρόν, ο αντιπεριφερειάρχης της Δράμας βγαίνει και ανακοινώνει έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και φέρνουν την υπογραφή του πρώην αντιπεριφερειάρχη Δράμας, εκλεγμένου αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Πατακάκη, και θα σας πω μερικά από αυτά. Ένα είναι η γέφυρα της Μαρμαριάς. Δεύτερον, κυκλικός κόμβος Ξηροποτάμου. Και άλλα πολλά, η ασφαλτόστρωση. Είναι έργα τα οποία φέρουν τη σχεδίαση και την υλοποίηση και το οραματισμό του πρώην αντιπεριφερειάρχη. Προς το παρόν, έργα τα οποία έχει ανακοινώσει και εξαγγείλει ο αντιπεριφερειάρχης δεν έχουν ούτε αρχίσει ούτε υλοποιούνται. Θα πρέπει να βγει στην κοινωνία και να μας πει ακριβώς σε ποιο στάδιο είναι η υλοποίηση σε αυτά τα έργα. Σε ποιο στάδιο ώστε η κοινωνία και εμείς να κάνουμε έναν απολογισμό. Μάλιστα, λέτε δηλαδή ότι ο χρόνος αυτός που ακόμη δεν μετράει και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα από την εκλογική αναμέτρηση, κύριε Πατακάκη, ήταν αυτός ο οποίος θα μπορούσε να δώσει δείγματα των νέων δράσεων παρεμβάσεων, ο δρόμος Δράμα Καβάλα δηλαδή. Η πίστοση χρόνου, κυρία Χριστανίδου, αρχίζει και τελειώνει. Έχουν ανακοινώσει εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο την έναρξη του δρόμου Δράμα Καβάλα, τον οποίο δεν έχουμε δει κάτι να υλοποιείται, ούτε παρά μόνο ανακοινώσεις και δελτία τύπου, κινήσεις εντυπωσιασμού. Μας είχαν ξεκινήσει με την είσοδο της πόλης Δράμας ότι δημιουργηθεί μια διαφορετική είσοδος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αλλά έχουν μείνει μόνο σε εντυπώσεις και στα πρωτοσέλιδα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και πόρους και κονδύλια τα οποία έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη διοίκηση, όπως είναι για το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού. 800 χιλιάρικα εδώ και 3 χρόνια μένουν ανεργά. Και είναι για την επαναλειτουργία της διθέσιας, του παππού, αλλά και για τις εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να μας πει σε ποιο στάδιο είναι και γιατί δεν
υλοποιούνται αυτά τα έργα ενώ είναι δεσμευμένα τα χρήματα. Θα πρέπει να πάρουν κάποιες απαντήσεις και άμεσα. Γιατί αυτά τα χρήματα έχουν δεσμευτεί. Είναι 800 χιλιάρικα για το χιονοδρομικό κέντρο, το μοναδικό στην περιφέρειά μας. Μοναδικό... Πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή, γιατί ίσως αυτά τα κονδύλια χαθούν κιόλα. Μάλιστα. Ακούγεται καμπανάκι κινδύνου δηλαδή σε σχέση με τα οικονομικά πράγματα, κονδύλια. Να πάμε τώρα στη θέση της παράταξής σας για τον δράμα Καβάλα που είπατε. Γιατί προηγούμενα είχα τον κύριο Κατσιμίγα, τον επικεφαλής μιας άλλης παράταξης στο περιφερειακό, κύριε Πατακάκη, ο οποίος είπε ότι θα ήταν πολύ πιο βατό να οι δραμηνοί να ζητούν και να διεκδικούν πράγματα που είναι στα μέτρα τους. Δηλαδή ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο, δράμα Καβάλα, χωρίς πολλές φιωριτούρες, όπως και μία διαφορετική έτσι, σύνδεση με την Εγνατία από πλευράς Αμφίπολης. Εσείς πώς το βλέπετε σαν περιφερειακή σύνδεση? Ό,τι γίνει για την περιφερειακή ενότητα της δράμας, σίγουρα είμαστε υπέρ, σίγουρα είμαστε θετικοί, το βλέπουμε με πολύ καλή προοπτική. Το θέμα είναι πρέπει να τα ζυγίσουμε τα δύο θέματα. Το πρώτο είναι σε τι ωριμότητα βρίσκονται οι μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το πού βρίσκεται η όλη διαδικασία του δρόμου δράμας Καβάλας. Αντί αυτού, ο δρόμος δράμα Αμφίπολη είναι σε μεγάλη ωριμότητα και αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και αυτό θέλει να διεκδικήσουμε, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν γίνεται κάτω στα κεντρικά. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία υλοποιεί πολύ μεγάλα έργα και δεν βλέπουμε η δράμα να είναι μέσα. Άρα πάνω να πει ότι οι τοπικοί άρχοντες ή μάλλον δεν ασκούν πολύ μεγάλη πίεση. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση και να διεκδικήσουμε. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Υπάρχει η ωριμότητα μελετών, θα πρέπει να βρούμε τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορέσουμε να προσθεθεί και το δικό μας έργο, ένα έργο το οποίο η δραμηνή και η δραμηνή κοινωνία το ζητάει χρόνια τώρα και έχει κουραστεί να το ακούει. Όπως και πολλά άλλα πράγματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κυνηγάμε και να το διεκδικήσουμε ουσιαστικά. Και όχι να βγαίνουμε, ούτε να βγάζουμε δελτία τύπου και ανακοινώσεις ότι γίνεται ο δρόμος. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ο δρόμος. Κύριε Πατακάκη, είστε ένα νέο παιδί. Είστε ο νεότερος περιφερειακός σύμβουλος στην Ελλάδα. Έτσι. Είστε μέλος τέλεχος τομεάρχης της ΣΟΝΕΔ, μιας δηλαδή, κομμάτι της κυβερνώσεως, της κυβέρνησης σήμερα, έτσι. Πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουν ένα βάθος χρόνου, το οποίο εμείς ήμασταν στις δικές σας ηλικίες και φτάσαμε εδώ και δεν τα συζητούμε και δεν τα βλέπουμε να δρομολογούνται. Τι πιστεύετε ως νέος άνθρωπος θα έπρεπε να αλλάξει, ώστε να μπορούμε έτσι, άμεσα να, αυτό που προτείνουμε, αυτό που οραματιζόμαστε, αυτό που δικαιούμαστε, ας το πω κύριε Πατακάκη, να γίνεται μέσα σε ένα χρόνο που θα το προλάβουμε ως έργο να το βιώσουμε. Δεν το λέω ειρωνικά, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όχι βέβαια, λίμωνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε, θα έλεγα, με όλα τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και με την υγειονομική κρίση, αλλά και με το μεταναστευτικό, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει σταθεί στο ύψος της στα περισσότερα σημεία. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχουμε κάποια στρατηγική, κάποιο σχεδιασμό, ώστε να με συσσωρευμένη και διαρκή πίεση και από τους τοπικούς άρχοντες, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές, για να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα θετικό πρόσημο. Αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί κάποια πανδημιακή κρίση. Δεν έχουμε διαχειριστεί ζητήματα τα οποία τόσο επιτυχημένα όπως το μεταναστευτικό. Θα πρέπει να συντάξουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε για τη δράμα. Πάντως, κύριε Πατακάκη, αν και έχετε πολιτευτεί και έχετε εκλεγεί με μια παράταξη η οποία, όπως είπα και προηγούμενα, δεν είχε το... ας πούμε, την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, εσείς δραστηριοποιείτε στο κομμάτι αυτό της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα είστε τομεάρχης εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η μία ιδιότητα ως Περιφερειακού Συμβούλου καμία σχέση ή μπορεί να έχει σχέση με αυτή σας την ιδιότητα ως τομεάρχη, γιατί νέος είστε και θέλουμε να δούμε πώς η ΟΝΕΔ μπορεί να δρομολογήσει ή να διαμορφώσει, να το πω καλύτερα, έτσι το
να πω, το, την εικόνα, ώστε η επόμενη μέρα, όταν και εφόσον μπείτε σε άλλες θέσεις διοίκησης, γιατί νομίζω ότι θα συνεχίσετε, αφού ξεκινήσατε, να έχουμε αποτελέσματα. Όχι μόνο εσείς, αλλά όλοι μας. Η ΟΝΕΔ σε όλη την περιφέρεια και οι οργανώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας διοργανώνουν πολύ σημαντικές δράσεις. Μερικές από αυτές είναι οι αιμοδοσίες οι οποίες γίνονται κατά πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, η συλλογή τροφίμων για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας, αλλά και οι δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Mm-hmm. Σε κέρια ζητήματα, κύριε Χριστενίδου. Mm-hmm. Μερικά από αυτά είναι το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, αλλά και ο εθελοντισμός. Mm-hmm. Οι νέοι έχουν λόγο. Βγαίνουν μπροστά, διεκδικούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν. Δείχνουν την αλληλεγγύη τους και την κοινωνική τους ευαισθητοποίηση. Αυτός ο λόγος που έχουν οι νέοι έχει βαρύτητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κύριε Πατακάκη, επειδή το βιώνετε. Έχει βαρύτητα, κύριε Χριστανίδου, και οι προτάσεις ΟΝΕΔ φεύγουν κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα και τακτικά χρονικά διαστήματα, φεύγουν στα κεντρικά, τα οποία εισακούγονται οι προτάσεις μας. Μια πρόταση η οποία μπήκε στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι για την αστυνόμευση των πανεπιστημίων. Απ' εδώ ήθελα, είναι το φλέγον θέμα των ημερών. Ήταν μια εισήγηση της ΟΝΕΔ. Την υποστηρίξαμε όλοι, ακούστηκαν οι προτάσεις μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Και σίγουρα πρέπει να πούμε και τα εύσημα στον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς ήσασταν αυτοί που σχεδίασαν αυτό το... που οδήγησε στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κύριε Πατακάκη. Σίγουρα βάλαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε όλη την προσπάθεια. Μάλιστα. Σίγουρα ακούστηκαν οι προτάσεις μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευελπιστούμε να υλοποιηθεί για το καλύτερο, το καλύτερο μέλλον του Πανεπιστήμιου μας. Τι ακριβώς μπορεί να... Λίγο να το αναλύσουμε αυτό το κομμάτι, κύριε Πατακάκη, γιατί κάποιες παρατάξεις μιλούν για αστυνόμευση, για αστυνομοκρατία, μιλούν για καταπάτηση δικαιωμάτων, για την μη ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Εσείς είστε, υπήρξατε και νομίζω κάνετε και το μεταπτυχιακό σας τώρα, φοιτητής. Υπάρχει διακίνηση ιδεών έτσι όπως είχε αρχικά υποθεί μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους σήμερα, κύριε Πατακάκη? Υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μάλιστα. Το θέλουμε. Είναι έχουμε δημοκρατία. Mm-hmm. Θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις. Θέλουμε οι φοιτητές να πηγαίνουν στα μαθήματά τους και να μην φοβούνται να πάνε στα μαθήματά τους. Mm-hmm. Να μην φοβούνται να μετακινηθούν μέσα στις Πανεπιστημιούπολεις. Δεν χρειάζεται να συζητάμε για θέματα τα οποία είναι μη ουσιώδες. Τα mm-hmm. θέματα τα οποία πρέπει να δούμε είναι πώς θα επιλύσουμε χρόνια προβλήματα, όπως η ασφάλεια που πρέπει να νιώσουν οι φοιτητές όταν πάνε για τις σπουδές τους. Οι φοιτητές πηγαίνουν για να ανταλλάξουν απόψεις, να ανταλλάξουν ιδέες, να επιχειρηματολογήσουν, να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά το επιχειρήν. Πρέπει να τους καλύψουμε για να φέρουν αποτελέσματα. Γιατί οι νέοι έχοντας επιστημονική κατάρτιση θα φέρουν αποτελέσματα και στην κοινωνία. Και αυτό μπορεί να μεταφραστεί και ως θέσεις εργασίας και ως πλούτος για την πατρίδα μας. Γιατί βλέπουμε ότι νέοι άνθρωποι, νέα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό μπορούν. Προτιμούν πανεπιστήμια του εξωτερικού. Mm-hmm. Και αυτό δεν μας τιμά. Γιατί έχουμε και τα πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα πάρα πολλά, με πάρα πολλές διακρίσεις. Έχουμε και το επιστημονικό προσωπικό. Θα πρέπει να το εγκαταλειφθούμε. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να λαϊλατεί, ούτε να παίρνει αίθουσες υπό καμία άδεια, ούτε να ελαττεί γραφεία, ούτε να βλέπουμε αυτά που βλέπαμε με τους Πριτάνης στην Αθήνα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, μια ανταλλαγή ιδεών, μια ανταλλαγή όλων, ναι, φυσικά έτσι, την ελευθερία αυτή για να μπορούμε να συνθέτουμε, όπως είπατε, απόψεις σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει μετατραπεί, νομίζω, σε κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει να είναι ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Πατακάκη, επειδή είστε νέοι άνθρωποι, μπροστά σας ανοίγεται πεδίο δόξης προκλήσεων, το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε σε ένα καινούριο περιβάλλον, το οποίο θα έχουμε την τεχνική νοημοσύνη, έχουμε τις περιβαλλοντολογικές ανησυχίες και αγωνίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, έχουμε την πανδημία, η οποία
είναι μια σκυτάλη την οποία εσείς θα διαχειριστείτε την επόμενη μέρα. Όλα αυτά πόσο προβληματίζουν έναν χώρο που αυτή τη στιγμή οι ενήλικές του ασκούν διοίκηση και φυσικά ετοιμάζουν την επόμενη μέρα για να αναλάβετε, υποτίθεται, ως νεότερη γενιά εσείς. Θα πρέπει να μείνουμε μόνο στα θετικά σημεία, ιδιαίτερα αυτή τη πανδημία. Είδαμε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν περάσει δύσκολα και από επιχειρηματική άποψη, αλλά και από προσωπική. Θα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και να αξιολογήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας. Η υγεία μας είναι το σημαντικότερο αγαθό. Εάν έχουμε υγεία, μπορούμε να αντιστρέψουμε κάθε οικονομική κρίση. Σίγουρα, κάποιοι συμπολίτες μας με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κατανοούμε και τους σεβόμαστε απόλυτα και πρέπει να δοθούν λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Αλλά έχοντας την υγεία μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε, μπορούμε να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η διαχείριση των όποιων ευρωπαϊκών κονδυλίων με τα σχέδια Πισαρίδη από την κυβέρνηση, με τις διερευνητικές σε άλλο επίπεδο για τα ειδικά ζητήματα, τα βάζω όλα για να έχετε το χρόνο να απαντήσετε σε όλα, είναι σε τέτοια κατεύθυνση που μπορούν πραγματικά η επόμενη μέρα να μας βρει λίγο καλύτερα, δηλαδή να μπορούμε να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία μας έγιναν διδαχές όλο αυτό το διάστημα, κύριε Πατακάκη? Θεωρώ πως το ερχόμενο διάστημα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας είναι μια περίοδος στην οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία θα έρθουν στην πατρίδα μας. Οι περιφέρειες μπορεί να γίνουν ένας αναπτυξιακός μοχλός, φέροντας θετικά αποτελέσματα και στην οικονομία, αλλά και στην ζωή της κοινωνίας μας. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε όμως από την κεντρική εξουσία. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Επειδή λέτε, σας διακόπτω εδώ, επειδή λέτε ότι θα πρέπει, κύριε Πατακάκη, εσείς δηλαδή μέχρι τώρα, επειδή πέρασε ένα αρκετά εύλογο διάστημα, δεν βλέπετε να έχει κινητοποιηθεί κάτι από πλευράς της περιφέρειάς μας, των περιφερειών γενικά, γιατί ανήκετε και σε ένα συμβούλιο νέων περιφερειακών συμβούλων, να έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση κάτι που να μας δίνει αισιοδοξία? Υπάρχει σίγουρα. Σίγουρα είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα το βλέπουμε αισιόδοξα. Υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν διεκδικήσει και έχουν πάρει χρήματα. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς θα είμαστε μια τέτοια περιφέρεια η οποία θα διεκδικήσει και θα πάρει τα χρήματα τα οποία της αναλογούν. Θα πρέπει όμως να υπάρχει στοχευμένη διοχέτευση και συγκεκριμένη στρατηγική και σχεδιασμός, ώστε να δοθούν κίνητρα και σε νέες επιχειρήσεις και σε νέους ανθρώπους, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί. Ένας χώρος σημαντικός, ο οποίος πρέπει σίγουρα να δούμε με μεγάλη προσοχή, είναι η εστίαση. Βλέπουμε ότι καταστήματα όπως το λιανεμπόριο ανοίγουν και κλείνουν, τα οποία σίγουρα θέλουν και αυτά μια στήριξη, αλλά ο χώρος εστίασης δεν έχει ανοίξει. Θα πρέπει να το δούμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία ορίστηκε από την περιφέρεια, η οποία δρομολογείται κτλ., δέχθηκε εμπολής και από τη δική σας παράταξη αρκετά βέλη, κύριε Πατακάκη. Και φυσικά και το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο και αυτό έχει δοκιμαστεί τα μάλα. Έχουν μείνει κάποιοι κλάδοι έξω από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Εμείς, η πρότασή μας ήταν να ενταχθούν όσο περισσότερο δυνατόν κλάδοι γίνεται, ώστε να ενισχυθούν στην όλη αυτή δύσκολη περίοδο όσο περισσότερες επιχειρήσεις γίνονται. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της περιφέρειάς μας. Δίνουμε μια ανάσα, αλλά θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα τους τώρα, γιατί περνάνε δύσκολα τώρα. Και θα χρειάζονται την οικονομική στήριξη και βοήθειά μας αυτή τη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο σύντομοι στην υλοποίηση του προγράμματος. Θα πρέπει να δώσουμε τη στήριξή μας έμπρακτα και σύντομα. Μάλιστα. Και κάτι, επειδή προηγουμένως το προσπέρασα, ενώ το έθεσα σαν κομμάτι της ερώτησής μου, σχετικά με τις κινήσεις που γίνονται αυτή τη χρονική περίοδο σε σχέση πάντοτε με τους γείτονες, κύριε Πατακάκη, γιατί η περιφέρειά μας, κακά τα ψέματα, είναι αυτή η οποία είναι όντως γειτνιάζει άμεσα με την τουρκική. Βεβαίως, κύριε Χρυσανίδου, βλέπουμε ότι μετά από πολλά χρόνια γίνονται σημαντικές κινήσεις με
νέους αγοράζουν αυτή τη στιγμή νέους εξοπλισμούς τα νέα οπλικά συστήματα. Είναι τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, τα οποία έχουμε πάρει από τη φίλη και σύμμαχο χώρα Γαλλία. Είναι ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αγορά των φρεγατών μας, για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Θα πρέπει να δείξουμε τη δυναμική μας. Δεν δίνουμε ούτε υποχωρούμε χιλιοστό από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα διαφυλάξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως αυτό μας ζητηθεί. Είναι ένα αδιαπραγμάτευτο χαρτί, το οποίο δεν διαπραγματεύεται σε καμία σύσκεψη, σε κανένα τραπέζι διαλόγου και συζήτησης. Κύριε Πατακάκη, είστε νέος, είστε μέλος της ΣΟΝΕΔ, είστε τομεάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΣΟΝΕΔ. Θα ρωτήσω κάτι έτσι τώρα τελειώνοντας. Είπατε είναι αδιαπραγμάτευτο χαρτί και είμαστε εδώ εμείς και οι νέοι φυσικά. Σχετικά με την στρατιωτική θητεία και την πρόσθεση κάποιων παραπάνω μηνών σε αυτήν. Ως νεολαίοι της Νέας Δημοκρατίας είχατε θέση, σχέση, μιλήσατε καθόλου για αυτό το ζήτημα? Κύριε Χριστανίδη, είμαστε υπέρ της θητείας, είμαστε υπέρ της αύξησης της θητείας. Σίγουρα λύνει προβλήματα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για τη διαφύλαξη της πατρίδας μας, για τη διαφύλαξη του συνόρου μας. Είναι κάτι το οποίο βέβαια ανάλογα το μέρος το οποίο θα υπηρετήσει κάποιος αυξομειώνεται σε 9 και 12 μήνες. Πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθεί μέσω στρατό η ευαισθητοποίηση αλλά και η εκπαίδευση ανάλογη, ώστε τελειώνοντας από τη στρατιωτική θητεία να έχουμε βγει άνθρωποι με εφόδια. Μάλιστα. Και ο στρατός δηλαδή λέτε ότι μπορεί να βοηθήσει για την επόμενη μέρα σε σχέση με την παρουσία του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά μέσα στο σύνολο της κοινωνίας, από ό,τι κατάλαβα κύριε Πατακάκη. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Και φυσικά κάποια στιγμή θα μας πείτε τους σχεδιασμούς που κάνετε για την επόμενη μέρα ως ΣΟΝΕΔΙΤΕΣ, γιατί είναι και αυτό κάτι που, όπως σας είπα, είστε η επόμενη μέρα για όλους μας. Όχι εσείς, όλες οι νεολαίες της Ελλάδος, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Να πω ένα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Εμείς θα πάμε σε ένα... Αυτό. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.